je crois que c'est difficile à définir et c'est pour ça que j'ai fait un film et pas un livre. Σε ερώτηση τι σημαίνει για την κυρία Λόρεν Σόι αμοργός, εκείνη απάντησε ότι εκφράζει την ιστορία την ίδια που αντιστέκεται στην ιστορία. Έψαχνα κάτι και το βρήκα εδώ. Μία χαρακτηριστική φράση από το ντοκιμαντέρ «Λίλ, η νήσος» της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας Ζουλιά Λορενσό, που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Καιρός για ένα σύντομο ταξίδι στην Αμοργό. Ο γραμματέας επικοινωνιακού σχεδιασμού, κύριος Γιώργος Φλωρεντής, καλωσόρισε την εκδήλωση. Είναι αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας νέων και ταλαντούχων ανθρώπων που αγάπησαν το νησί και αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ποιητική ταινία γεμάτη χρώματα και ήχους του Αιγαίου. Présenter de deux mots sur votre documentaire, s'il vous plaît. Mais effectivement, évidemment, c'est sur Amorgos, mais je pense que ça, évidemment, parle également de la Grèce et dans le dossier. Είναι ένα φιλμ για την Αμοργό, αλλά την ίδια στιγμή έχει την αίσθηση ότι είναι ένα φιλμ για ολόκληρη την Ελλάδα. Λέει, αναφέρεται στον ποιητή τον Οδυσσέα Ηλίτη, στη φράση του όμορφη και παράξενη πατρίδα και μέσα από αυτή τη φράση του ποιητή σκέφτεται ένα ενιγματικό και πολύ ενδιαφέρον νησί. Énigmatique, ce à quoi je pense correspond aussi pour moi la Grèce. Tout le monde va brûler, seulement Strombos restera avec, avec 12 maisons et 13 forts. Η παραγωγός της ταινίας, αφού εξέφρασε την αγάπη της για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για το νησί της Αμοργού, σημείωσε. Έχει μια πλευρά όχι αφηγηματική που εκφράζει το βλέμμα, τη ματιά της Ζηλιά. Η πατρίδα αυτή είναι και δική μας. Μας δείχνει τις ρίζες μας, ενώ εμείς αναζητάμε πάντα στους μύθους και στις πέτρες της περισσότερο φως.